Μαρία, ο επίγειος άγγελος, η μάνα 10 παιδιών, με πατέρα της, τον πατέρα Χριστόδουλο Χατζηθανάση. Η Μαρία έπεσε θύμα τροχαίου το πρωί μιας Πέμπτης, 21 Ιουνίου, στον παράδρομο της Εθνικής, στο ύψος Πολυδενδρίου, όταν το όχημα που οδηγούσε ξέφυγε από την πορεία του και συγκρούστηκε με κάποιο άλλο. Συγκλονισμένη κοινωνία του Δήμου Οροπού, καθώς η 43χρονη Μαρία, κάτοικος Οροπού και μέλος της Ένωσης Πολυμελών Οικογενειών Οροπού, αφήνει πίσω της 10 παιδιά, το μικρότερο εκ των οποίων είναι μόλις 2 μηνών. Ο θρήνος μεγάλος, καθώς όλοι μαρτυρούν πως επρόκειτο για έναν εξαίρετο άνθρωπο, ενώ οι μαθητές της, καθώς στο παρελθόν η Μαρία ήταν και καθηγήτρια στο Γενικό Επαγγελματικό Λυκείο Οροπού και Καπανδρητίου, διδάσκοντας θρησκευτικά, την αποχαιρέτησαν με αγάπη. Όσοι έδωσαν το παρόν στο τελευταίο αντίο προς τη Μαρία, μιλούν για κάτι ασυνήθιστο. Η οικογένεια ήταν εκείνη που έδινε κουράγιο στον κόσμο και όχι ο κόσμος στην οικογένεια. Ο σύζυγος και τα παιδιά της ήταν ντυμένοι στα λευκά. Χαμογελούσαν και έψελναν το Αναστάσιμο Χριστός Ανέστη. Αυτή ήταν και η απάντησή τους σε όσους τους ευχόντουσαν να έχει η Μαρία καλό παράδεισο. «Χριστός Ανέστη», απαντούσαν. Η Μαρία είχε τελειώσει τη θεολογική σχολή και είχε μεταδώσει την ορθόδοξη θεολογία και στα παιδιά της. Σπούδασε όμως και μαία για να βοηθά ιεραποστολικά τις γυναίκες να μην κάνουν κεσαρική. Ένας άγγελος των πολύτεκνων μητέρων. Η Μαρία προφήτευσε στο παιδί της τον θάνατό της. Μία εβδομάδα πριν τον θάνατό της, συζητώντας η Μαρία με τα παιδιά της, τους έλεγε: «Να έχετε διάκριση όταν μιλάτε με τους ανθρώπους για θέματα πίστης, ανάλογα με τα βιώματα που έχουν. Για παράδειγμα, αν μια νταλίκα πέσει πάνω μου και σκοτωθώ, τι θα πείτε στα μικρότερα? Ότι η μαμά σκοτώθηκε ή ότι πήγε στον ουρανό?» Πράγματι, λίγες μέρες αργότερα, πάνω στη Μαρία έπεσε μια νταλίκα. Η άτυχη μητέρα ήταν μαία στο επάγγελμα, όπως είπαμε, και οι ηλικίες των παιδιών της ξεκινούν από 22 ετών και το τελευταίο είναι μόλις 2 μηνών. Ένας ιερέας μοιράστηκε μία συζήτησή του με την άτυχη Μαρία, που περιέγραφε εκείνη κάποιες κουβέντες με τα παιδιά της. Ο ιερέας δημοσίευσε αυτή τη συζήτησή του στη σελίδα του. «Μαρία, ανησυχείς για τα παιδιά σου τώρα που μεγάλωσαν?» «Πάτερ μου, δεν υπάρχει καλύτερος πατέρας και παιδαγωγός από τον Θεό. Και όμως τα παιδιά του, οι πρωτόπλαστοι, αποφάσισαν να τον παρακούσουν καθώς και τις εντολές του και να φύγουν μακριά του. Εγώ δεν μπορώ παρά να αγωνίζομαι μόνο για μένα. Για τα παιδιά μου απλά προσεύχομαι». «Δεν τα νουθετείς, Μαρία?» «Πάτερ μου, αν το ζευγάρι ζει αγαπημένο, δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Αυτό από μόνο του αρκεί. Εγώ προχωρώ μέσα στο σπίτι και αισθάνομαι τα παιδιά μου σαν τα παπάκια. Παντού με ακολουθούν για να συζητήσουμε. Αφού τους λέω, παιδιά, με κάνετε να αισθάνομαι σαν την πάπια. Αφήστε με και λίγο μόνη». «Μαρία, είσαι από αυτούς που πιστεύουν ότι η πολυτεκνία σώζει?» «Πάτερ μου, όταν γνώρισα τον Σπύρο, αποφασίσαμε να κάνουμε μέχρι 5 παιδιά. Το θεωρούμε ιδανικό αριθμό. Αλλά πάντα χαιρόμασταν τόσο πολύ με το κάθε παιδί, που θέλαμε μετά κι άλλο ένα. Για να καταλάβεις πόσο το χαίρομαι, ακόμα και το τελευταίο, το 10ο, δεν το αφήνω να το αλλάζουν τα παιδιά. Τους λέω, αυτό είναι δικό μου παιδί. Όταν κάνετε δικό σας, εσείς θα το αλλάζετε. Τώρα στο 6ο, όταν είχα ρωτήσει τον παππού τον Δαμασκηνό, σε δική μου αγωνία σε σχέση με τα πνευματικά, αν ο Θεός
την πολυτεκνία, την προσμετρά και ως αγώνα, γιατί μου είχαν πει ότι πάνω από 6 ο Θεός το βλέπει ως σταυρό. Σε αυτό ο παππούλης είχε συμφωνήσει. Παραθέτουμε τον εξής διάλογο μεταξύ μιας κυρίας και του γιού της Μαρίας, του Πορφύριου, για να χαιρόμαστε και να μην απελπιζόμαστε. Λέει η κυρία στον Πορφύριο, «Ο Θεός πήρε τη μαμά σας». Και της απαντάει ο Πορφύρης, «Όχι μόνο δεν πήρε τη μαμά μας, αλλά μας έδωσε και τη δική του ακόμα». Και λέει ο Νόντας Κοπετέας, «Αυτή είναι μια άκρος ψυχοφελής ιστορία. Με αγάπη το λέω, ας το ξαναεξετάσουν χριστοκεντρικά όσοι έσπευσαν να υποστηρίξουν το αντίθετο. Προς δόξα Θεού και παρηγοριά αναρρύθμιτων ψυχών που, ως μη έχοντες ελπίδα, πενθούν γιατί έχασαν τον άνθρωπό τους, λες και έχασαν κάποιο αντικείμενο. Ναι, δάκρυα πολλά και προσευχή βουβή, σαν τον πόνο των λευκοφορεμένων σπλάχνων της για την αναχώρηση της Μαρίας από τον θάνατο στη ζωή του τέστις ώρες. Όσοι πήγανε, είδαν και βίωσαν μία νεκρόσιμη ακολουθία μακάρια και όχι μακάβρια, με σκεπασμένα φέρετρα, μαύρες σημαίες να αποδοκιμάζουν τον ουρανό και τις απερινόητες αποφάσεις του Θεού. Ανάσταση σήμανε και πάλι στο μίλεση. Αληθώς ανέστη Μαρία. Σπύρο, πάντα αγγελικά και αγέροχα τα φτερά σου. Ψυχές μας διαλεκτές, καλές υπομονές και χαρά Θεού αληθινή πάντα να φωλιάζει στη μνήμη και τις καρδιές σας με τις μεσητείες της Αγίας Μάνας σας. Εκείνο το Σάββατο, καθώς περίμενε μία κυρία για να χαιρετήσει στο τέλος, μπροστά της ήταν μία από τις κόρες της Μαρίας που μιλούσε με έναν κύριο. Μιλούσε τόσο φυσιολογικά, χαρούμενα στον Κύριο, λες και δεν βρισκόταν η κυρία αυτή σε κηδεία, αλλά σε ένα χαρούμενο γεγονός. Έπρεπε να είσαι στην κηδεία, να ακούς τις καμπάνες, το Χριστός Ανέστη. Πού βρίσκουν τη δύναμη? Στον Χριστό. Εκεί βρίσκουν τη δύναμη. Αυτό θα πει πίστη στον Σωτήρα μας. Και εκείνος, βλέποντας αυτή την πίστη, στέλνει τη χάρη του και σκεπάζει την οικογένεια. Χριστός Ανέστη. Αν σου άρεσε το βιντεάκι, κάνε like, εγγραφή στο κανάλι, ενεργοποίησε από το καμπανάκι να σου έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις και μπορείς να μοιραστείς το βίντεο και με τους φίλους σου. Ο Θεός και η Παναγία μας μαζί σου.